Τώρα, με περιοδία στη Βόρειο Ελλάδα, εντείνει την προεκλογική του προετοιμασία και ο Αλέξης Τσίπρας για τους σχεδιασμούς της Κουμουνδούρου. Θα μας ενημερώσει αμέσως η Πινελόπη Γκάλιου. Πινελόπη. Ναι, Γιάννη, τη Βόρειο Ελλάδα συνεχίζει και επιλέγει για τις περιοδίες του πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς εκτιμάται ότι μετά το ρήγμα που προκάλεσε η Συμφωνία των Πρεσπών, αυτό πρέπει να αποκατασταθεί και στο πλαίσιο αυτό, αφού ξεκίνησε από τις Σέρες τις περιοδίες του σε αυτήν την μακρά προεκλογική περίοδο και συνέχισε με την Πέλα και το Κιλκής, σειρά τώρα έχει Δυτική Μακεδονία, όπου αύριο ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στην Καστοριά και στη συνέχεια την Τρίτη θα επισκεφθεί και θα περιοδεύσει στη Φλόρινα. Ακούσαμε από το Σταύρο που αποβλέπει το εκλογικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πες μας εσύ τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιες ομάδες ψηφοφόρων έχει στο στόχαστρο? Έχει κυρίως τους νέους και σε αυτούς επιχειρεί να απευθυνθεί πρωτίστως. Άλλωστε, σου θυμίζω ότι και την περίοδο και στις εκλογές του 2019 οι νέοι ήταν το πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, η Κουμουνδούρου εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει μια ειδική καμπάνια για τις νέες ηλικιακές ομάδες, προκειμένου να τους προσεγγίσει. Και παρότι θεωρούν ότι μπορεί να είναι εύκολη η προσέγγιση των νέων από πλευράς του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει και να τους πείσουν να πάνε στις κάλπες να ψηφίσουν. Ακριβώς. Είναι δύσκολο να αποτυπωθεί δυσαρέσκεια στην πολιτική της κυβέρνησης στις κάλπες. Σε ευχαριστούμε, Πινελόπη.